Λίγα λεπτά στη σειρά για να κάνουν το rapid test από το προσωπικό των κινητών μονάδων ειδικού σκοπού του ΕΟΔΗ περίμεναν πολίτες από τη Χαλκίδα. Οι ειδικοί έπαιρναν το δείγμα μέσα από τα αυτοκίνητα χωρίς να χρειάζεται να κατέβουν οι επιβάτες και να δημιουργείται έτσι συνωστισμός. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, παρόντες ήταν η Αντιδήμαρχος Υγείας Σοφία Χοντρογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Πανταζής, όπως και η Δήμαρχος Έλενα Βάκα. Σήμερα ο Δήμος Χαλκιδαίων, σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, έχει ξεκινήσει να κάνει τεστ στους πολίτες μέσω αυτοκινήτων και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή και ικανοποιητική συμμετοχή των πολιτών και μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει γύρω στα 60 στη μία ώρα που έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει κάποιο θετικό? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο θετικό, αλλά η διαδικασία θα είναι μέχρι και τις 1:30 το μεσημέρι και πιστεύω ότι όσο πιο πολλοί πολίτες θα έρθουν, τόσο πιο μεγάλο δείγμα θα έχουμε και πιο πιστοποιημένο. Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες και οι δημότες της Χαλκίδας είναι προσεκτικοί και θα προσπαθήσουμε και ο Δήμος μέχρι και σήμερα κάνει πολλές προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το λιγότερα κρούσματα. Ακούμε και γύρω μας έτσι η Βιωτία, Αθήνα και τα λοιπά, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί. Παρακολουθούμε και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το φορτίο και λόγω γιορτών είναι λίγο αυξημένο. Η ψυχολογία των πολιτών από την άλλη, με όλα αυτά που ακούγονται, θα πρέπει κάπως έτσι να εφησυχαστεί και μέχρι στιγμής, όπως σας είπε και ο Γενικός μας, δεν έχουμε θετικό κρούσμα. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας να γίνουν αυτά τα γρήγορα τεστ, όπως λέγονται, και μάλιστα με την ασφάλεια που γίνονται μέσω αυτοκινήτων, αυτό το drive-thru. Ελπίζω έτσι μέχρι τις 1:30 ώρα που θα ολοκληρωθεί να μην έχουμε κανένα κρούσμα θετικό.